Υπό την αιγίδα του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Δήμου Σερών, με τη συμμετοχή του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερών, σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερών και του Τμήματος Αιμοδοσίας, πραγματοποιήθηκε αιμοληψία εθελοντών αιμοδοτών στον προθάλαμο της κεντρικής σκηνής, στον πρώτο όροφο, στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια. Πέμπτη φορά εθελοντική αιμοδοσία. Εθελοντική αιμοδοσία, ένα δώρο ζωής σε όλους, από τους συνανθρώπους μας στους συνανθρώπους μας. Ο Δήμος Σερών σήμερα, σε συνεργασία με το Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερών, πραγματοποιεί αυτή την συγκεκριμένη αιμοδοσία. Φυσικά αφορά και τους πολίτες. Πολλοί πολίτες έχουν προσέλθει στις μέχρι τώρα αιμοδοσίες και αυτό δείχνει ακριβώς και την αλληλεγγύη του κόσμου και την θέληση του κόσμου για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Δράσαν και αυτοί, ειδικά αυτή την περιοχή, ειδικά αυτή την εποχή, ειδικά αυτή την εποχή που το έχουμε όλοι ανάγκη και όλοι έχουν ανάγκη την αλληλεγγύη, ειδικά οι υγειονομικές δομές, νομίζω αναδεικνύουν και το τι αξία έχουν οι ΣΕΡΕΗ, οι συμπολίτες μου, τους οποίους ευχαριστώ για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις. Ως Δήμος Σερών συνεχίζουμε να διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, πάντοτε σε συνεργασία με έναν φορέα, με έναν σύλλογο, την αιμοδοσία. Έχουμε ήδη δημιουργήσει τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος, με την οποία με έναν κωδικό ταυτοποίησης μπορεί οποιοδήποτε αιμοδότης ανά πάσα στιγμή να ζητήσει αίμα από το Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Σήμερα η συνεργασία μας είναι μαζί με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερών. Ήδη στα 75 φαρμακεία έχουν διανεμηθεί έντυπα για την διενέργεια της σημερινής αιμοδοσίας. Είναι αλήθεια ότι λόγω της ιδιαίτερα πρωτόγνωρης υγειονομικής κατάστασης που βιώνουμε, έχει μειωθεί η προσφορά αίματος, όπως δηλώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Γι' αυτό προσπαθούμε σε χώρους εκτός νοσοκομείων, τηρώντας φυσικά τους κανόνες ορθής πρακτικής και το υγειονομικό πρωτόκολλο που ισχύει για τη διενέργεια αιμοδοσίας εκτός νοσοκομείων, φροντίζουμε να συνεχίζουμε αυτές τις δράσεις, ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις για όλους όσους χρειάζονται μεταγγίσεις αίματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπογραμμίζεται ότι στα κινητά συνεργεία αιμοδοσιών, όπως και σε όλες τις υπηρεσίες αιμοδοσίας των νοσοκομείων, λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής της διασποράς του ιού και προστασίας της υγείας των αιμοδοτών. Όλοι οι κανόνες υγιεινής στηρίχθηκαν, ώστε η προσφορά αίματος να είναι ασφαλής και η ροή αιμοδοτών ελεγχόμενη. Μια πράξη η οποία σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία θεωρώ ότι προάγει το κοινωνικό συμφέρον και προάγει την ευαισθησία που πρέπει να έχουμε όλοι μας προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι ίσως η πιο βαθιά πράξη εθελοντισμού η αιμοδοσία. Οπότε δεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση του Δήμου, γιατί ο Δήμος το έχει οργανώσει πολύ καλά και με τη Δημοτική Τράπεζα Αίματος. Σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερών αποφασίσαμε να συμμετέχουμε και ελπίζουμε η συμμετοχή αυτή να φτάσει σε υψηλά επίπεδα. Καταρχήν, ο συγκεκριμένος ιός δεν μεταδίδεται με τη μετάγγιση αίματος, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό και δεν εξετάζεται, δεν είναι στις υποχρεωτικές εξετάσεις των μονάδων αίματος. Από εκεί και πέρα, για να γίνει, να αιμοδοτήσει κάποιος, δεν θα πρέπει να έχει τις τελευταίες 2 εβδομάδες επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και φυσικά μετά την αιμοδοσία, αν ανεβάσει πυρετό, εμφανίσει συμπτώματα ίωσης, θα πρέπει να μας ενημερώσει, έτσι ώστε εμείς να χρηστεύσουμε τη συγκεκριμένη μονάδα και τα παράγωγά της.